Η συγκλονιστική τοποθέτηση μια Αμερικανίδα που πάσχει από καρκίνο και η οποία καταφέρει να διαψεύσει τι ιατρικέ εκτιμήσει για τον μέγιστο χρόνο ζωή που της έχει απομείνει, ήταν μια από τι πιο ενδιαφέρουσε στιγμέ του 16ου Διεθνού Συμποσίου Εφαρμοσμένη Βιοανόργανη Χημία που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο στη διάρκεια τη τελετή έναρξη του συμποσίου, η Αμερικανίδα που θέλησε να βρίσκεται στα Γιάννανα, προκειμένου να μοιραστεί με του συμμετέχοντε την προσωπική τη εμπειρία μέσα από τη μάχη που έδωσε και δίνει με τον καρκίνο, ανέδειξε τη σπουδαιότητα τη έρευνα στη βιοανόργανη χημεία, στον τομέα παραγωγή ιατρικών και θεραπευτικών σκευασμάτων, άρα και θεραπευτικών σχημάτων που παρατείνουν τη διάρκεια ζωή ενό ασθενού. Όπω χαρακτηριστικά ανέφερε, οι θεράποντε ιατροί τη είχαν δώσει ελάχιστου μήνε ζωή, έχοντα εισέλθει στο τελικό στάδιο Όμω τότε είχε την τύχη να ξεκινήσει μια νέα θεραπεία με βάση ερευνητικά επιτεύγματα στη βιοανόργανη χημεία. Και σήμερα έχει ήδη συμπληρώσει δύο χρόνια από την αρχική διάγνωση και εκτίμηση, ενώ αισθάνεται πολύ πιο δυνατή και αισιόδοξη για το μέλλον. Η βιωματική εμπειρία τη Αμερικανίδα, όπω ανέφερε ο καθηγητή και πρόεδρο τη Οργανωτική Επιτροπή Σωτήρη Χατζικακού, ήταν μόνο μια μικρή επιβεβαίωση τη επανάσταση που έχει φέρει ήδη στην ιατρική επιστήμη η βιοανόργανη χημεία και έρευνα, κομμάτια τη οποία γίνονται και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Στο Διεθνέ Συμπόσιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που ολοκληρώνεται την Τετάρτη, συμμετέχουν 300 επιστήμονε από 31 χώρε και από τι 5 υπήρου του πλανήτη. Υπάρχουν επιστήμονε από 31 χώρε από τι 5 υπήρου δεν λείπει καμιά Ήπειρος και από την Αμερική και από τη Λατινική και από τη Βόρεια Αμερική. αυτό για να καταδείξω το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει αυτή η συνάντηση. Λοιπόν, πρόκειται για μια συνάντηση που έχει να κάνει με το ανόργανο κομμάτι της βιολογικής χημίας. Είναι, ένα κομμάτι, Είναι μια επιστήμη, καινούρια επιστήμη, στην οποία όμως στηρίζονται μεγάλες πρόοδοι. Για παράδειγμα, στη διάρκεια του, της πανδημίας που η ανθρωπότητα, αυτή η επιστήμη συνέβαλε με καινοτόμα αντισηπτικά, με υλικά για τις μάσκες προστασίας που τις έκανε ακόμα πιο ανθεκτικές κατά των ιών και τα λοιπά. Επομένως αυτό είναι ένα σπουδαίο γεγονός τιμά τη και την πόλη μας, τιμά και το πανεπιστήμιο μας και δείχνει την πρωτοπορία του πανεπιστήμιου μας στο παγκόσμιο επιστημονικό στερέωμα στον κλάδο της βιολογικής ανόργανης χημείας. Μιλάμε για εφαρμοσμένη βιολογική ανόργανη χημία, δηλαδή όλα αυτά που ακούτε είναι ή έχουν ήδη περάσει σε δοκιμές ή είναι φάρμακα ήδη που κυκλοφορούν στο εμπόριο ή πρόκειται να κυκλοφορήσουν και στηρίζονται σε ανακαλύψεις αυτού του κλάδου. Ε, επομένως ε, υπό αυτή την έννοια είναι κάτι πολύ σπουδαίο θα δου, Βλέπουμε εδώ αυτά που θα γίνουν το επόμενο διάστημα ε, στα φαρμακεία Οι ε, τεχνικές που θα αναπτυχθούν στην υγεία στην...